Καλημερίζω τον κύριο Βρυσέλη. Είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Πώς είστε, τι κάνετε, χρόνια σας πολλά. Καλημέρα σας κύριε Αυλογεράκη, σας ο ακροατές σας, χρόνια πολλά. Να είμαστε γεροί και δυνατοί και για το νέο έτος που έρχεται σε λίγες μέρες μπροστά μας. Κοιτάξτε, στην αρχή της εκπομπής ξεκίνησα με θελοντισμό, με προσφορά, με δώρα. Προς το τέλος της εκπομπής, το τελευταίο σημείο της, θα ήθελα να κλείσω με προκλήσεις, να πάμε στα δύο αντίθετα. Διότι στην δική σας την κατηγορία, οι προκλήσεις, επαγγελματικά εννοώ, οι προκλήσεις του 2023 ή οι προκλήσεις ενδεχόμενα και οι ευχές για το 2024 μετράνε διαφορετικά και μας αφορούν όλους. Ποιες ήταν για σας οι προκλήσεις το 2023? Κυρία Δουγεράκη, είμαστε στη δύση ενός έτους που βρίσκει το λαό μας να υποφέρει και από τη μεγάλη ακρίβεια και το πανακριβό ρεύμα, τη φτώχεια, τα χαμηλά εισοδήματα με την υποβάθμιση και την υπορματοποίηση της υγείας. Βρισκόμαστε στη δύση ενός έτους που βρήκε τους κριτικούς και τους υγειονομικούς συνολικά σε ένα σύστημα υγείας που καθημερινά οι πολιτικές το αλλάζουν, το μετατρέπουν σε εμπόρευμα, τους ασθενείς σε πελάτες, που όλα σχεδιάζονται με βάση το λιγότερο κόστος κόντρα στην επιστήμη και στις ανάγκες του κόσμου. Εμείς οι υγειονομικοί, ακριβώς το θέμα της προσφοράς και της αλληλεγγύης, της γνήσιας, καθημερινά δίνουμε δείγματα γραφής το πώς το εννοούμε. Βεβαίως άλλο η αλληλεγγύη προσφορά και άλλο η συνειδητή εκμετάλλευση αυτής της αλληλεγγύης και της προσφοράς και των υγειονομικών και όλου του κόσμου για να περάσει μια πολιτική που τα χρεώνει όλα στον κόσμο. Με αυτή την έννοια εμείς το ελπίζουμε, αισιοδοξούμε ότι το νέο έτος θα βρει και τους υγειονομικούς και όλο τον κόσμο από καλύτερη θέση να παλέψει για το δίκαιο του, για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα συμφέροντα των λίγων. Και το λέω γιατί βρίσκει το νησί μας, κυρία Δουγεράκη, μπροστά σε κλειστές κλινικές. Είναι ενδεικτικό, εμβληματικό, τραγικό και προκλητικό να υπάρχει μια μοναδική κλινική παιδοψυχιατρική και να είναι κλειστή, να υπάρχουν οι εκκλήσεις γονέων να ανοίξει αυτή η κλινική με ευθύνη της πολιτείας και αγρών υγόραζε. Υπάρχουν οι χιλιάδες άνθρωποι μας που περιμένουν, συνάνθρωποι μας, να χειρουργηθούν, οι χιλιάδες που περιμένουν να κλείσουν ένα ραντεβού, οι χιλιάδες εργαζόμενοι της Κρήτης υγειονομικοί και όχι μόνο που περιμένουν να πάρουν τις άδειές τους του 2021-2022, οι χιλιάδες υγειονομικοί που περιμένουν να δουλέψουν με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και βεβαίως υπάρχει, αν θέλετε, οι χιλιάδες κόσμου που σήμερα έχουν ανάγκη και προσδοκούν ένα σύστημα υγείας που να καλύπτει τις ανάγκες τους. Αισιοδοξούμε γιατί ακριβώς αυτές οι κινητοποιήσεις που γίνανε το 2023 δείχνουν ότι ο λαός μας, παρόλες τις δυσκολίες που έχει, είναι ένας λαός περήφανος που δεν σκύβει το κεφάλι, δεν αποδέχεται αυτή την κανονικότητα που του λένε ότι πρέπει να ακολουθήσει, και μέσα από αυτούς τους αγώνες φιλοδοξούμε, αισιοδοξούμε ότι θα ανοίξουν και θα έχουμε καλύτερες μέρες και στο νησί μας και στον τόπο μας συνολικά. Για το 2024, πάντως, μέχρι στιγμής, παρά τους αγώνες, δεν είναι βίωνα τα μηνύματα σε ό,τι έχει να κάνει το χώρο της υγείας, γιατί και μόνο από κουβέντες, μεμονωμένα, από λέξεις, εάν τις μεταφράσουμε, ανοίγουμε μεγάλα κεφάλαια μέσα στο χώρο της υγείας. Χειρουργία, κλειστές κλινικές, άδειες, ρεπό, εθελοντισμός και προσφορά που δυστυχώς εκμεταλλεύονται, αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι το 2024. Καλές είναι οι ευχές, αλλά το ζητούμενο είναι τι περιμένετε να αλλάξει επί της ουσίας, κύριε Βρυσέλη. Ναι. Κοίτα, αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι μόνο με την πάλη του λαού μας. Δεν αλλάζει από τα πάνω τίποτα, κυρία Δουγεράκη. Έχει αποδειχτεί ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι υπουργοί αλλάζουν, οι άνθρωποι στις ειδικές των νοσοκομείων αλλάζουν, αλλά η κατάσταση καθημερινά χειροτερεύει. Άρα αυτό που θα πρέπει, αν θέλετε, να αλλάξει ακόμα πιο αποφασιστικά, ακόμα πιο, αν θέλετε, αμαχητικά, είναι οι αγώνες του λαού.
και αν θέλετε δεν θα διαφωνήσω ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και με τους αγώνες, αλλά να σκεφτεί αυτοί που μας ακούνε τώρα ότι πόσα πράγματα θα είχαν προχωρήσει προς το χειρότερο αν δεν υπήρχαν αυτοί οι αγώνες. Θα πείτε ότι γίνονται αγώνες για να μην πάμε χειρότερα. Αυτή τη στιγμή οι αγώνες που γίνονται είναι να εξασφαλίσεις ένα χρόνο για να μην περάσουν οποιαδήποτε επιλογές και στην πορεία να ανατρέψεις αυτή την πολιτική. Και να πω ότι ο υγειονομικός χάρτης των συγχωνεύσεων και των κλεισίματος κλινικών έχει ήδη σχεδιαστεί από επιτελεία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων από το 2012. Το ότι δεν έχει υλοποιηθεί είναι γιατί υπήρχαν αυτοί οι αγώνες. Από το 2012 και πιο πέρα είχε αποφασιστεί ότι τα νοσοκομεία θα γίνουν επιχειρήσεις και θα ψάχνουν πελάτες. Το ότι δεν έχει γίνει στο βαθμό που θέλουν οι κυβερνήσεις ήταν γιατί υπήρχαν αυτοί οι αγώνες. Το ότι δεν χρεώνονταν, δεν χρεωθήκαν οι εξετάσεις σε καρκινοπαθείς ή το να κλείνουν τα καλοριφέρ για να ξεκονομηθούν πόροι στα νοσοκομεία σαν επιχειρήσεις, υπήρχαν αγώνες, αντιδράσεις και των φορέων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρα κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, που μπορεί να μην φαίνονται άμεσα αποτελέσματα, αλλά κοιτάτε να δείτε, δεν κερδίζεις τίποτα αν δεν υπάρχουν και αυτοί οι μικροί ή μεγάλοι αγώνες. Το Βενιζέλιο ή οι κλινικές του θα είχαν κλείσει εδώ και αρκετούς μήνες αν δεν υπήρχαν αυτοί οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που υποχρέωσαν την κυβέρνηση να κάνει έναν ελιγμό, προφανώς όχι αυτό που θέλαμε ή αυτό που αποζητούσαμε, για να κλείσει τα μάτια του κόσμου σε σχέση με τους αναισθησιολόγους. Προφανώς θα είχε κλείσει μια και έξω η παιδοψυχιατρική και δεν θα φαίναν τους αρωμεταφερόμενους γιατρούς έστω για να κλείσουν τα μάτια του κόσμου. Ξέρουμε γιατί τα κάνουν αυτές τις επιλογές, αλλά το ότι δεν έχει κλείσει το στόμα των μαχόμενων υγειονομικών, δεν τα κατάφερε η κυβέρνηση το να βάλει χέρι στη διοίκηση του σωματείου του Παγνή για να βάλει, αν θέλετε, να το έχει το χεριού του, ήταν γιατί ακριβώς υπήρχαν αυτοί οι αγώνες, αυτή η εμπιστοσύνη των εργαζομένων στα σωματεία, στο σωματείο μας, και αυτό εκφράζεται καθημερινά. Άρα με αισιοδοξία, αν θέλετε, οι αντοχές, προφανώς δεν είναι ένας αγώνας των 100 μέτρων, είναι μαραθώνιος. Αλλά στο μαραθώνιο κερδίζει αυτούς που έχει αντοχές, έχει σχέδιο, ξέρει τι πρέπει να κάνει, και νομίζουμε εμείς οι πολλοί, ασθενείς, υγειονομικοί και ο λαός μας, είμαστε από τη σωστή πλευρά της ιστορίας, αυτών που μάχονται καθημερινά για το ψωμί του, για το βιός του, για την υγεία του, για την παιδεία του, για τα παιδιά του, για την τρίτη ηλικία, ακριβώς για να έχει τα πάντα αυτά που του αξίζουν και που του ανήκουν. Άρα, κατά τη γνώμη μας, με αισιοδοξία θα ταινίσουμε το νέο έτος, γιατί οφείλουμε πολλά και σε εμάς, στα παιδιά μας και στις γενιές που θα έρθουν. Θέλουμε να παραδώσουμε μια κοινωνία ανθρωπινή, αλληλεγγύης, προσφοράς, πραγματικής, και όχι, αν θέλετε, μια κοινωνία που ο καθένας θα κοιτάζει την πάρτη του, τον εαυτό του, και τα πάντα θα καθορίζονται με βάση την τσέπη του. Εμείς αυτό που σπουδάσαμε, κυρία Δουγεράκη, είναι να προσφέρουμε στον άνθρωπο, στις ανάγκες του, και βεβαίως οι όποιες διεκδικήσεις μας να απευθύνονται στην πολιτεία και στο Υπουργείο, και προφανώς όχι στην τσέπη του κόσμου μέσα από τα απογευματινά χειρουργεία, μέσα από τα απογευματινά ιδιωτικά ιατρία, μέσα από τις πληρωμές στα φάρμακα, μέσα από τις πληρωμές για να έχουν τα παιδιά μας παιδικούς σταθμούς ή να έχει η τρίτη ηλικία να έχει αξιοπρεπές συνθήκες εργασίας σε δημοτικά γεροκομεία. Τι να σας πω τώρα, ότι έχετε άδικο. Χρόνια σας πολλά, καλή χρονιά, εδώ είμαστε, θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους που μας ακούνε. Και νομίζω ότι μπορούμε, έχει δείξει ιστορία ότι ο κόσμος όταν πάρει την υπόθεση στα χέρια του μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Στο χέρι μας είναι σε μεγάλο βαθμό. Καλή χρονιά, κύριε Βρυσαλή. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Γεια σας.